υπάρχει μία εικόνα που παριστάνει τον Κύριο μπροστά σε μία πόρτα και χτυπάει την πόρτα ο Κύριος και φωνάζει «Άνοιξε μου». Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποια πιο γλυκιά και πιο τρυφερή φωνή. «Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Από μέσα από την πόρτα είναι ένας άνθρωπος και κρατάει ένα κλειδί. Αυτός ο άνθρωπος θέλει, του ανοίγει. Θέλει, δεν του ανοίγει. Δικαίωμά του είναι. Το θέλω είναι δικό του. Η πρόσκληση είναι του Κυρίου. Άνοιξε μου. Εγώ έχω την πρόθεση και την αγάπη. Αν μου ανοίξεις, να περάσω μέσα, εσύ θα μου παραθέσεις το δείπνο στο τραπέζι της καρδιάς σου και εγώ θα ξεδιπλώσω την ουράνια μου σοφία και θα συνομιλήσω μαζί σου. Θέλω, επαναλαμβάνει ο Κύριος, να σε γνωρίσω. Θέλω να με γνωρίσεις. Μη μου κλείσεις την καρδιά, την πόρτα, γιατί αν μου κλείσεις την πόρτα, κλείνεις την πόρτα στον ανεπανάληπτο για σένα μεγάλο άγνωστο. Και κρίμα που θα μείνω άγνωστος και έξω από τη δική σου καρδιά. Κρίμα. Έτσι μιλάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δεν έχει νου. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός. Είπε, λέει, ο Άμιανος, ο Δαβίδης το ψαλτήρι του λέει αυτό, στην καρδιά του μέσα, αφού δεν άνοιξε την πόρτα να δωρήσει τον Κύριο, ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο άφρον το είπε αυτό. Και συνεχίζει ο Δαβίδης και λέει εκεί, κατέβηκε ο Θεός, αυτή είναι έκφραση ανθρώπινη, για να αντιλαμβανόμαστε τι ζητάει ο Θεός από εμάς. Ή κατέβηκε ο Θεός, λέει, για να δει στη γη, μήπως δεν είναι πανταχού παρόν και δεν βλέπει. Και είδε, λέει, στη γη, και τι είδε στη γη, ότι ουκ έστιν άνθρωπος επί της γης, ως ειν υιόν των Θεών. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι μία σε απόλυτη έκφραση, διατύπωση της άρνησης της γελότητας της υπάρξεως του Θεού. Το ερώτημα, γιατί άνθρωποι με κλειστά τα μάτια και με κλειστή την καρδιά διώχνεις εκείνον που ονομάζεται Δημιουργός σου? Γιατί δεν θες να γνωρίσεις? Το μεγάλο εκείνο ερώτημα, δεν θέλω να το γνωρίζω, απαντά εσωτερικά.
γιατί μ' αρέσει να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά το θέλω το μεγάλο που σου ανοίγει τα μάτια. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα, συγχωρέστε με. Μπορούμε να διατυπώσουμε γνώμη για έναν άνθρωπο χωρίς καν να τον έχουμε δει με τα μάτια μας? Δεν θα μας πει ο άλλος εκείνο που λέει ο Δαβίδ, βρε είσαι τρελός, αφού δεν τον είδες, πώς τον αρνείσαι χωρίς καμιά εικόνα περιγραφής, να την έχεις μπροστά σου, χωρίς λες κανένα γνώρισμα του ανθρώπου αυτού, θετικό ή αρνητικό, πώς εσύ τον αρνείσαι? Έτσι κάνουμε περισσότερο, χωρίς να θέλουν την παρουσία του Θεού. Δεν σε θέλουμε, δεν σε γνωρίζουμε και ούτε θέλουμε να σε γνωρίσουμε. Και κοιτάξτε να δείτε ποια είναι τα κατάντια της παγκόσμιας κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι τα κατάντια της ελλαδικής κοινωνίας, που ονομάζεται και ορθόδοξη κοινωνία. Ορθόδοξη κοινωνία. Από στατιστική που έχει γίνει, ένα 3% πλησιάζεται. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Από αυτό το 3% πόσοι κάνουν εκείνο που λέει ο Κύριος, ερευνάτε τα σγραφάς. Ερευνάτε, όχι μελετάτε απλώς, τα σγραφάς. Για να δείτε τι? Να δείτε το πρόσωπό μου. Δεν είναι άλλο το πρόσωπο του Κυρίου, μέσα στις γραφές είναι. Δεν ανοίγουμε γραφές, δεν βλέπουμε πρόσωπο Θεού. Δεν εκκλησιαζόμαστε, δεν έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο αυτή τη κοινή, στην κοινή σύναξη να του μιλάμε, γιατί είναι γνώρισμα της γνώσης του Θεού. Αυτή η παρουσία εδώ μέσα, να μιλάμε από κοινού και να το ονομάζουμε πατέρα μας, το πατέρα. Άρνηση πέρα για πέρα. Και τι περιμένει ο άνθρωπος που αφήνει το Θεό, που αφήνει το πατέρα του? Παράδειγμα, η παραβολή του ασώτου. Να πεινάσει ο άνθρωπος όπως πείνασε ο άσωτος. Είναι προφητικό το ανάγνωσμα εκείνο. Σου λέει όχι μόνο σαν άνθρωπος και σαν κοινωνία που αφήνεις τον Θεό, όχι μόνο στην πείνα, αλλά και στην παραπέρα συμφορά. Ανάγκη έχουμε, λέει στην πράξη του Αποστόλου, κάνε, ξένα το πάρει όπου διαβάζουμε, κάνε, λέει, την ανάγκη, έχεις ανάγκη να φας, διψάς, έχεις ανάγκη από υγεία, έχεις ανάγκη από γνώσεις. Είναι αυτά τα τρία πρώτα, είναι αναγκαία. Θα χτυπήσεις την πόρτα του Θεού. Κάνε αυτή την ανάγκη φιλοτιμία, γίνω φιλότιμος, να ζητήσεις τον Θεό για να βρεις την ευτυχία σου. Αμήν. Μεταπότερο.